Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Σοβαρές απώλειες στα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με ποιο τρόπο ευθύνεται η πανδημία? Ηλεκτρονικά η εγγραφή στα σχολεία εν αναμονή της εγκυκλίου χιλιάδες γονείς. Την τιμητική τους έχουν σήμερα οι μητέρες. Σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας. Σοβαρές απώλειες στα ταμεία του μετράει ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας. Η πανδημία έχει ως αποτέλεσμα να λείπουν άμεσα 600.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της κρίσης για το Δήμο φτάνει σχεδόν στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη παραμένει προτεραιότητα του Δήμου, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κούπκας με αφορμή συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε προκειμένου να παρουσιαστεί στο κοινό της Θεσσαλονίκης το σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου. Ο κύριος Κούπκας έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τις έκτακτες δαπάνες του Δήμου Θεσσαλονίκης για θέματα κορονοϊού ύψος 600.000 ευρώ. Αλλά και την υστέρηση εσόδων που προκύπτει από την ίδια κατάσταση και αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή είναι τα χρήματα, το κόστος όλου αυτού του χρονικού διαστήματος και το κόστος όλων αυτών των μέτρων που λάβαμε προκειμένου να ανακουφίσουμε οικονομικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και μπορώ λίγο καλύτερα αν θέλετε να το αναλύσω. Μέχρι στιγμής 800.000 ευρώ λιγότερα για το Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης από την απαλλαγή δημοτικών τελών, 522.000 από την απαλλαγή τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, απόφαση η οποία ήδη πέρασε στην Οικονομική Επιτροπή και περνάει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 150.000 ευρώ από την απαλλαγή μισθωμάτων, επιχειρήσεων δηλαδή που νοικιάζουν στη δημοτικά ακίνητα, 103.000 ευρώ από την απαλλαγή της καταβολής τροφίων στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 80.000 ευρώ από τη μη εισπράξη συνδρομών σε χώρους άθλησης, οδεία, σχολές χορού και γυμναστήρια, 10.000 ευρώ από τις μισθώσεις αθλητικών χώρων, 115.000 ευρώ από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και από το 0,1% και το 5% που αφορά ΚΙΕ γύρω στις 300.000 ευρώ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης, προβλέπονται τα εξής. Απαλλαγή 100% στα δημοτικά τέλη σε όλες τις υποχρεωτικά με κρατική εντολή κλειστές επιχειρήσεις. Απαλλαγή 100% στα τέλη κάλυψης κοινόχρηστου χώρου για τις υποχρεωτικά κλειστές επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα ισχύως των περιορισμών. Παράταση καταβολής των υπόλοιπων δόσεων για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Μείωση 40% καταβολής του ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όσο διάστημα επιβάλλονται τα μέτρα. Παράταση καταβολής ως 31/8 των βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναστολή ίσπραξης ως 31/8 των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την 1η Τετάρτου 2020, καθώς και των προθεσμιών καταβολής δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις για το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών. Διακοπή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης από το μήνα Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 2020. Επίσης, απαλλαγή συνδρομών για όλους τους δημότες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο για το διάστημα από 11 Μαρτίου 2020. Επιπλέον, απαλλαγή καταβολής τροφίων σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εν αναμονή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη των εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, βρίσκονται χιλιάδες γονείς εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που επικοινωνούν με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητώντας να ενημερωθούν για τη διαδικασία και την προθεσμία όπως αυτά θα λάβουν χώρα φέτος. Ο κορονοϊός επηρέασε και τη διαδικασία των εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.
οι γονείς των νηπίων και των μαθητών της πρώτης δημοτικού αγωνιούν να μάθουν πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής τους. Επικοινωνούμε τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να πληροφορηθούν για την έναρξη εγγραφής των παιδιών τους σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη εγγραφής πρόκειται να μετατεθεί για τα μέσα Μαΐου. Όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο οι συγκεκριμένες εγγραφές των νηπίων και των μαθητών της πρώτης δημοτικού γίνεται από την 1η Μαΐου έως τις 20 του μηνός. Στο μεταξύ, μετά τον κορονοϊό, αλλάζει και ο τρόπος εγγραφής με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία του τρόπου εγγραφής λόγω της κατάστασης θα τροποποιηθεί και αναμένονται οι οδηγίες με βάση τη σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, η οποία θα αποσταλεί στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Ασύλληπτα υψηλό αριθμό μηνυμάτων αποστείλαμε για τις εξόδους μας στην περίοδο του εγκλεισμού. Πάνω από 110 εκατομμύρια ειδοποιήσεις έφτασαν στο πενταψήφιο 13033 για τις 42 ημέρες λειτουργίας του για τις ανάγκες μετακινήσεων των πολιτών. Έφτασαν μάλιστα μέχρι και 7.500 μηνύματα το λεπτό. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα για την κατεξαίρεση μετακίνηση διεκπεραιώθηκαν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 13033, υπηρεσία που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Το 13033 λειτουργήσε από τις 6 το πρωί της 23ης Μαρτίου έως και τις 6 το πρωί της 4ης Μαΐου και γρήγορα εξελίχθηκε στη βασική υπηρεσία δήλωσης των κατεξαίρεση μετακινήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στις 42 ημέρες λειτουργίας του 13033 διεκπεραιώθηκαν 110 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα. Το μέσο ημερήσιο ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή το ποσοστό των μηνυμάτων που είχαν τη σωστή δομή για τη δήλωση της κατεξαίρεση μετακίνησης, διαμορφώθηκε σε 94,2%, ενώ υπήρξαν πολλές ημέρες όπου το ποσοστό ξεπέρασε το 99%. Κατά μέσο όρο το 13033 εξυπηρετούσε 1818 μηνύματα το λεπτό, ενώ στην ώρα με τη μεγαλύτερη κίνηση διεκπεραιώθηκαν 7.500 μηνύματα για την κατεξαίρεση μετακίνηση ανά λεπτό. Η υπηρεσία που σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία σε λιγότερο από 48 ώρες απέσπασε θετικά σχόλια με τον ΟΣΑ να τη χαρακτηρίζει ως βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση των κατεξαίρεση μετακινήσεων. Η στενή συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, όπως διαπιστώνεται και από μετρήσεις ανεξάρτητων διεθνών φορέων, τόσο τα σταθερά όσο και τα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών διαχειρίστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο τον επιπλέον φόρτο που προκάλεσαν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό του κορονοϊού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα ισχύως των έκτακτων μέτρων δεν υπήρξε καμία ανάγκη να ενεργοποιηθούν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της δικτυακής κίνησης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σταδιακά όλες αυτές τις ημέρες επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η αστική συγκοινωνία της πόλης σε προπανδημίας ρυθμούς. Με απόφαση του ΟΣΕΘ, της εποπτεύουσας αρχής δηλαδή των συγκοινωνιών της πόλης, επιστρατεύεται το σύνολο του υπάρχοντος στόλου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, κανένας πολίτης δεν θα επιβιβάζεται και δεν επιβιβάζεται ήδη σε λεωφορείο αν δεν φορά προστατευτική μάσκα. Επίσης, κατά την επιβίβαση, θυμίζουμε πως είναι απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού διαλύματος. Με νέο πρωτόκολλο θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής η αστική συγκοινωνία της πόλης, η οποία επανέρχεται πλέον σε προπανδημίας ρυθμούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων αρχής γενομένης από την κατάργηση του SMS για τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την επιστροφή στους δρόμους του συνόλου του υπάρχοντος στόλου και την τακτική συγκοινωνία. Μάλιστα, μετά την προσωρινή αναστολή μέρους των αστικών δρομολογίων που επιβλήθηκε από τις 23 Μαρτίου για λόγους προφύλαξης και αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού στους πολίτες, ο ΣΕΘ ζητά με επιστολή του προς τον ΟΑΣΤ και τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Ερών, Χαλκιδικής και Κιλκής την άρση της περιστολής κατά 50% των δρομολογίων που εκτελούν. Η εποπτεύουσα αρχή της αστικής συγκοινωνίας απέστειλε ταυτόχρονα και οδηγίες προς τους παρόχους λειτουργίας και τους εργαζόμενους των μέσων μαζικής μεταφοράς που αποβλέπουν στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας τόσο για εργαζόμενους όσο και για επιβάτες.
Σύμφωνα με τις οδηγίες εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς, παραμένει ο περιορισμός του αριθμού των πολιτών σε ποσοστό που να διασφαλίζεται η τήρηση της απαιτούμενης απόστασης των 1,5 με 2 μέτρων μεταξύ των επιβατών, ώστε να αποφεύγει το συνωστισμός. Τόσο οι χρήστες όσο και οι εργαζόμενοι της αστικής συγκοινωνίας θα φορούν υποχρεωτικά την προστατευτική μάσκα εντός του λεωφορείου, ενώ οι εργαζόμενοι θα φορούν επίσης γάντια μίας χρήσης. Οι πολίτες που δεν φορούν την προστατευτική μάσκα δεν θα επιβιβάζονται, ενώ οι επιβάτες κατά την είσοδό τους, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά από τη δεύτερη πόρτα των οχημάτων, θα κάνουν χρήση του αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένα σημεία. Η αποβίβασή τους θα γίνεται από την τρίτη πόρτα του οχήματος, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, θα προηγείται αυστηρά η αποβίβαση και στη συνέχεια θα ακολουθεί η επιβίβαση των πολιτών. Ο έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από την ελληνική αστυνομία, ενώ καθημερινά μετά το τέλος της βάρειας θα πραγματοποιείται η σχολαστική και πλήρης απολίμανση των οχημάτων, καθώς και ο αερισμός των χώρων. Ο καθαρισμός με αντισηπτικό των επιφανειών και σημείων συχνής επαφής εντός των οχημάτων, όπως είναι οι χειρολαβές και τα καθίσματα, θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου. Παράλληλα, θα υπάρξει προσωρινή απενεργοποίηση των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης εισιτηρίων προς αποφυγή του συνωστισμού. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται στα κατατόπους εκδοτήρια που θα λειτουργούν από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Δευτέρα 11 Μαΐου αύριο, και θυμίζουμε ότι περνάμε στη δεύτερη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων όσον αφορά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων. Την περασμένη Δευτέρα, να θυμηθούμε τι συνέβη, όταν κατέκλυσαν κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής κυριολεκτικά η Θεσσαλονικής, που βγήκαν από την καραντίνα των 2 μηνών και έσπευσαν να αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο, τουλάχιστον στο κομμάτι της περιποίησης και της προσωπικής αισθητικής. Ναι. Ραντεβού τέλος για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Ναι. Τόσο κομμωτήρια όσο και κέντρα αισθητικής είναι οι πρώτες επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά το δίμηνο σχεδόν lockdown. Και η ζήτηση, όπως φάνηκε, ήταν κάτι παραπάνω από μεγάλη. Ναι, μπορείτε να περάσετε. Οι πελάτες μπαίνουν ένας-ένας στους χώρους με ραντεβού και πολλοί από αυτούς με μάσκα και γάντια. Οι πελάτες εδώ και 1 μήνα προσπαθούν να μας βρουν στο τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού. Φυσικά υπάρχει μεγάλη ζήτηση, απλά δεν μπορούμε να... Συγγνώμη, δεν μπορείτε να μπείτε, θα περιμένετε λιγάκι να σας φωνάξει. Να βλέπετε τι γίνεται. Προσπαθούν όλοι να βρουν θέση, εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε, δεν μπορούμε με τα άτομα, με το προσωπικό που είχαμε, ούτε με το πελατολόγιο που είχαμε ως άτομα. Τώρα πλέον είναι περιορισμένος ο χώρος και η τέτοια των ατόμων. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπούμε και εμείς στο κλίμα και ο κόσμος. Αυτό, απλά να κρατήσει λίγο. Να επανέλθει. Θα υπάρχει απώλεια εσόδων λόγω αυτής της ρύθμισης. Απώλεια, φυσικά μεγάλη απώλεια εσόδων. Ένα 40% με 50% σίγουρα. Στους μεγάλους χώρους δουλεύουν ταυτόχρονα αρκετά άτομα από το προσωπικό, μαζί με τους πελάτες, όπως ορίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε απολυμάνει το χώρο. Τα άτομα που μπαίνουν μέσα, επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι στα 150 τετραγωνικά. Είναι ανά 15 τετραγωνικά τα άτομα, όπως καθορίζει ο νόμος. Και τηρούμε όλες τις αποστάσεις κανονικά. Ο κόσμος περιμένει έξω και αυτοί με αποστάσεις, όπως είδατε. Και επίσης μέσα δεν υπάρχει αναμονή, μόνο οι πελάτες που έχουν ραντεβού μπαίνουν, τελειώνουμε και ξαναμπαίνουν κάποιος καινούριος. Εντάξει, για πρώτη μέρα δοκιμαστικά και ο κόσμος, αλλά εγώ από την πλευρά μου, σαν ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την συμπεριφορά του κόσμου. Είναι πάρα πολύ καλά όλα. Πιστεύω να συνεχίσουν έτσι και όλα θα πάνε καλά. Το υποχρεωτικό ραντεβού για άλλους εξυπηρετεί και βάζει μία τάξη και οργάνωση στην πελατεία. Για άλλους σημαίνει ότι θα υπάρξουν παραπονεμένοι πελάτες. Είμαστε 12 εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μόνο 5 άτομα, 6 μέσα. Μαζί με τους πελάτες, δηλαδή σε ένα χώρο 150 τετραγωνικών, είμαστε 12 άτομα. Αυτό είναι το πρόβλημα, που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολλούς πελάτες. Ξέρουμε ακριβώς από το πρωί τι άτομα έχουμε να εξυπηρετήσουμε. Έρχονται στην ώρα τους όλοι. Λύσαμε και αυτό το θέμα που κάποιοι καθυστερούσαν, κάποιοι όχι. Ξέρουν τώρα ότι θα χαθεί το ραντεβού. Έρχονται όλοι στην ώρα τους, μπαίνουν κανονικά, γίνεται η εξυπηρέτηση κανονικά το ραντεβού και φεύγουν αμέσως μετά. Οι κυρίες είχαν τη τιμητική τους πάντως σήμερα στην περιποίηση κυρίως στα μαλλιά, ενώ και τα ανδρικά κουρέματα είχαν αρκετή δουλειά. Για τις γυναίκες ήταν σαν κάτι καταθλιπτικό, μελαγχολικό, που δεν μπορούν να περιποιηθούν τον εαυτό τους. Έχω κουρευτεί, ναι. Με ραντεβού. Το μαλλί, το κούρεμα, το κούρεμα. Κλείσαμε 2 άτομα ραντεβού, εγώ κάθομαι έξω, ο άλλος ο θείος μένει μέσα για να κουρευτεί. Δεν είχατε κάποιον δικό σας να σας
κουρέψει αυτό το διάστημα. Αλλά το απέφυγα. Αυτά. Οπότε είναι ανάγκη. Καλώς άνοιξαν από τα πρώτα μαγαζιά τα κομμωτήρια. Βέβαια. Ήταν, ειδικά για τις γυναίκες ήταν απαραίτητο. Έχω κλείσει ραντεβού. Από πότε? Εντρενητικά. Έχει 2 εβδομάδες. Μαζί το κλείσουμε, ναι. Τι κάνουμε. Αφού έπρεπε να το κλείσουμε. Δεν είχατε κάποιον να σας κουρέψει? Μια μαμά, μια θεία, μια ξαδέρφη? Δεν το διακινδυνεύουμε σε άλλα χέρια. Μαζί με κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής παίρνει μπρος και το χοντρεμπόριο σε ανάλογα είδη περιποίησης που ήταν ως επιτοπλίστων πληττόμενες επιχειρήσεις. Πέσε δραματικά η δουλειά, γιατί ήταν κλειστά και τα καταστήματα, οι άνθρωποι οι οποίοι εμείς απευθυνόμασταν για να προμηθευτούν τα προϊόντα. Οπότε λογικά η πτώση ήταν κατακόρυφη. Τώρα αναμένουμε βέβαια με την ξαναεπανεκκίνηση της αγοράς και των καταστημάτων να δραστηριοποιηθούμε ξανά. Μεγαλύτερη κίνηση σε σχέση με τα καταστήματα στο κέντρο παρουσίασαν τα συνοικιακά κομμωτήρια και στούντιο αισθητικής, καθώς οι πελάτες απέφυγαν τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλη αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μικρότερη ήταν η κίνηση σε βιβλιοπωλεία και καταστήματα οπτικών. Κοντά σε αυτά επαναλειτουργήσαν και τα καταστήματα με αθλητικό εξοπλισμό, καθώς και επιδιορθώσεις υποδημάτων και ρούχων. Ένας από τους κλάδους που επαναλειτουργήσε όλη την εβδομάδα, αρχής γενομένης της Δευτέρας, 4 Μαΐου, με βαρύ το τίμημα του lockdown μάλιστα, ήταν τα ανθοπολία και οι επιχειρήσεις διοργάνωσης γάμων και βαφτίσεων. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά οι επαγγελματίες του χώρου, οι γάμοι και οι βαφτίσεις είτε ματαιώνονται είτε αναβάλλονται μέχρι και για το επόμενο έτος. Καταστήματα οπτικών ειδών, πώλησης ακουστικών, βαρικοείας, πώλησης φυτών και λιπασμάτων, βιβλιοπωλεία, καταστήματα αθλητικών ειδών με εξοπλισμό και επιδιόρθωση ενδυμάτων και υποδημάτων είναι το κομμάτι που άνοιξε 4 Μαΐου σε σχέση με το υπόλοιπο λιανεμπόριο που θα λειτουργήσει κανονικά από την ερχόμενη πλέον Δευτέρα, 11 Μαΐου. Σήμερα ανοίγουν τα καταστήματα με τον αθλητικό εξοπλισμό, όχι τα υποδήματα. Αθλητικός εξοπλισμός είναι όργανα γυμναστικής και τέτοια κατηγορία. Αθλητικά είδη και υποδήματα την άλλη εβδομάδα. Φόρμες, παπούτσια δεν μπορούμε σήμερα. Από κατάστημα όπως εμείς που είμαστε με αθλητικά υποδήματα και ενδύματα, όχι. Μόνο από κατάστημα που πουλάει και αθλητικό εξοπλισμό. Οι καταστηματάρχες κρατούν τον πήχη χαμηλά και θεωρούν ότι η αγορά θα αργήσει να ανακάμψει. Δεν βλέπω και πολλά πράγματα, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Το βλέπω, φαίνεται κιόλας και στο πρόσωπο. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ότι θα δουλέψουμε, θα δουλέψουμε. Όχι όπως δουλεύαμε, αλλά θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί ο κόσμος τώρα δεν έχει και τα βασικά του προς το ζήν. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Φαντάζομαι τα κομμωτήρια έχουν την πιο πολύ κίνηση. Σιγά σιγά αρχίζει η επανεκκίνηση. Εντάξει, εμείς τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, μάσκες, αντισηπτικό εκεί πάνω. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Κάποιοι φοβούνται, δηλαδή θα πιάσουν τα βιβλία, θα τα πιάσει ο επόμενος. Υπάρχει ένας φόβος. Θα δούμε πώς θα πάει. Εσείς με τις εκδόσεις, συνεργασίες, νέες κυκλοφορίες, όλα αυτά θα έχετε προβλήματα τώρα? Έχει μπει φρένο στην διαδικασία? Δεν είχαν σταματήσει για 2 μήνες να βγάζουν καινούργιες παραγωγές και εκτελούσαν επίσης, ας πούμε, με δυσκολία κάποιες παραγγελίες με τα παλιά τους βιβλία. Τώρα ξεκινάνε και αυτοί, λίγο δειλά από ό,τι είδα, γιατί διάβασα λίγο τα εκδοτικά τους. Περιμένουν να δουν πώς θα πάει η κίνηση για να μπουν πιο δυναμικά. Σίγουρα έχουν μειώσει και το προσωπικό τους και οι εκδότες. Πράγματα που δεν τα κάναμε παλιά, δεν τα κάναμε και όσοι ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Δηλαδή αυτοί που διαβάζανε, διαβάσαν περισσότερο. Αυτοί που δεν διαβάζαν βιβλία, δεν διάβασαν. Ναι, σίγουρα είναι μια συντροφιά για αυτόν που το έχει συνηθίσει. Μεγάλη κίνηση παρουσίασαν τα καταστήματα οπτικών, όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες. Ό,τι φαίνεται, ο κόσμος είχε κάποιες ανάγκες συσσωρευμένες, ήρθε σήμερα εδώ, το από νωρίς το πρωί, εξυπηρετούμε τον κόσμο διαρκώς. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό. Εμείς για μεγάλη μας τύχη είχαμε κάνει τις παραλαβές της χρονιάς μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Συνήθως κάθε χρόνο κάπου εκεί έχουμε τη συλλογή πλήρη. Δεν έχουμε κενά. Δηλαδή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με τα τελευταία μοντέλα που έχουν βγει μέχρι τουλάχιστον τον Ιούλιο. Από εκεί και μετά θα εξαρτηθεί από τον όγκο. Μάλιστα, στα καταστήματα οπτικών λαμβάνεται και ένα επιπλέον μέτρο προστασίας, καθώς οι πελάτες δοκιμάζουν και φορούν τα γυαλιά. Έτσι αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται με μια ιδιαίτερη διαδικασία στη συνέχεια, όπως μας περιγράφει ο ιδιοκτήτης του εν λόγω καταστήματος. Το διάλειμμα αυτό είναι σαπουνάδα και υπεροξίδιο του υδρογόνου. Αυτά τα δύο συστατικά, το ένα σπάει το λιπόδις περίπτυμα του κορονοϊού και το άλλο τον εκτελεί, το οξυζενέ δηλαδή, το υπεροξίδιο του υδρογόνου, το οξυζενέ. Αφού γίνει αυτό,
καθαρισμός εδώ. Θα το ξεπλύνουμε μετά και στη συνέχεια θα βρεθεί κάτω από την εμβολία UV. Μαζί με τον Μάιο ήρθαν και τα ανοιχτά πλέον ανθοπολία και οι περισσότεροι θέλησαν να πρασινίσουν τις βεράντες τους και να ομορφύνουν τα σπίτια τους. Εμείς από το πρωί ξεσχιστήκαμε στη δουλειά. Άρα ο κόσμος περίμενε την άνοιξη να τη βάλει σπίτι του. Βασικά, επειδή είναι εποχιακά τα λουλούδια αυτή την εποχή, οι περισσότεροι τα πετάξανε. Και εμείς ό,τι είχαμε αγοράσει τότε τα πετάξαμε, γιατί ξανθήσανε, χαλάσανε. Αλλά τώρα βγάζουν καινούργια παραγωγή, άλλα πράγματα. Παγωμένη πάντως είναι η αγορά του γάμου και της βάφτισης. Έχουν γίνει πολλές ακυρώσεις και μεταθέσεις χρονικά για το Σεπτέμβριο, αλλά ακόμη και για το 2021. Αυτά που είναι κοντινά ήδη τα ακυρώθηκαν κιόλας, μεταφέρθηκαν αργότερα. Αλλά αυτά που είναι για το Σεπτέμβριο ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν όλα πάνε καλά και βάσει του σχεδιασμού, τη Δευτέρα 11 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις εκτός των εμπορικών κέντρων, ενώ στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να επανέλθουν και οι πολιτές βιομηχανικών ειδών. Επίσης θα επαναλειτουργήσουν στις 11 Μαΐου και οι σχολές οδήγησης. Οι μητέρες όλου του κόσμου έχουν σήμερα την τιμητική τους στη γιορτή της μητέρας που έχει καθιερωθεί για τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Η Παγκόσμια ημέρα γιορτάζεται σε περισσότερες από 40 χώρες ανά τον κόσμο με αναφορά στο πρόσωπο που ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή και τιμάται από όλους. Τις μητέρες όλου του κόσμου τιμά η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας ή κοινώς η γιορτή της μητέρας που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Η γιορτή της μητέρας είναι κινητή γιορτή. Για το 2020 πέφτει την Κυριακή 10 Μαΐου. Ιστορικά προέρχεται από ένα αμερικανικό κίνημα των γυναικών μητέρων με το όνομα Mother's Friendship Day που ιδρύθηκε το 1865 υπό την Ann Jarvis κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου. Το κίνημα των γυναικών δραστηριοποιήθηκε υπέρ της ειρήνης με ακτιβιστικές δραστηριότητες και συνέχισε τις δράσεις ακόμη και μετά τη λήξη του πολέμου, όπως ο αγώνας για την επανένωση οικογενειών που είχαν χωριστεί στη διάρκεια του πολέμου. Η Ann Jarvis, που είχε οργανώσει στο παρελθόν κλαμπ εργασίας για την ημέρα της μητέρας, για να βελτιώσει την υγιεινή και την υγεία τόσο στο στρατόπεδο ένωσης όσο και για ομοσπονδιακούς που υπέστησαν έκρηξη τυφοειδούς, ήθελε να το επεκτείνει σε ετήσιο μνημόσυνο για τις μητέρες, αλλά πέθανε το 1905. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας άρχισε να εορτάζεται στη Δυτική Βιρτζίνια της Αμερικής, όπου και καταγόνταν η Ann Jarvis το 1910. Το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπεγράφηκε η Εθνική Διακήρυξη για την ημέρα της μητέρας και καθιερώθηκε η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική εορτή για να τιμήσει τις μητέρες. Σήμερα η γιορτή τιμάται σε 40 χώρες στον κόσμο. Η σύγχρονη καθιερωμένη Παγκόσμια ημέρα της μητέρας έχει επικριθεί επειδή έχει γίνει υπερβολικά εμπορική και μάλιστα αυτό είχε επισημανθεί και από την ίδια την Ann Jarvis που την καθιέρωσε. Συνεχίζεται η υπερπροσπάθεια των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την αναχέτηση του κορονοϊού. Ερευνητές από την Ολλανδία κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα ειδικά αντισώματα που αδρανοποιούν τον ιό και ουσιαστικά δεσμεύουν την πρωτεΐνη ακίδα με την οποία ο ιός συνδέεται με τα κύτταρα. Στη συνέχεια επιβεβαίωσαν ότι η χορήγηση του αντισώματος εμπόδισε τη μόλυνση των κυττάρων από τον ιό. Η κατασκευή αντισωμάτων που αναγνωρίζουν τον ιό στα εργαστήρια θα μπορούσαν να τον αδρανοποιήσουν, σύμφωνα με όσα σημειώνουν ο πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος και αναπληρωτής καθηγητής Ευστάθιος Καστρίτης, συνοψίζοντας ευρήματα πρόσφατης μελέτης από την Ολλανδία σχετικά με την παρασκευή ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 στο εργαστήριο. Οι ίδιοι προσθέτουν πως η κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Μονοκλονικά αντισώματα χρησιμοποιούνται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, στην ογκολογία, στη ρευματολογία, στην νευρολογία, στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, της ανθεκτικής υπελιπιδεμίας και άλλων. Πρόκειται για ειδικές θεραπείες που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο στόχο, συνήθως μια πρωτεΐνη που βρίσκεται πάνω στα κύτταρα ή μια πρωτεΐνη που κυκλοφορεί στο αίμα. Έτσι, συνήθως δεν έχουν δράσεις πέρα από το στόχο τους και η τοξικότητά τους είναι σχετικά περιορισμένη. Οι ερευνητές από την Ολλανδία κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα ειδικά αντισώματα που αδρανοποιούν τον ιό και ουσιαστικά δεσμεύουν την πρωτεΐνη ακίδα με την οποία ο ιός συνδέεται με τα κύτταρα. Ακολούθως επιβεβαίωσαν ότι η χορήγηση αυτού του αντισώματος εμπόδιζε τη μόλυνση κυττάρων από τον ιό. Σε αυτά τα πειράματα ανθρώπινα κύτταρα εκτίθονταν στον ιό και όταν αυτό γινόταν παρουσία του αντισώματος, τότε ο ιός δεν μπορούσε να μπει μέσα στα κύτταρα και αδρανοποιεί το. Είναι επίσης σημαντικό ότι το αντίσωμα ήταν δραστικό και εναντίον άλλων συγγενικών ιών, όπως του SARS-CoV. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά ενός ανθρώπινου μονοκλονικού αντισώματος που εξουδετερώνει το SARS-CoV-2.
Σύμφωνα με τους δύο καθηγητές, αυτό το αντίσωμα θα είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη νέων τεστ ανίχνευσης του ιού, ενώ πιθανώς να μπορούν να αναστείλουν τη μόλυνση από τον ιό ή να βοηθήσουν στην κάθαρση του οργανισμού από τον ιό. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας ακολουθεί αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.